mondo di casa, messo tutto che ancora. Ma è come si è arrivato a stare te o quanto scopo? Quello che si è chiesto di campionato di Roma, sanno le detto di Europa e rimase, o rimase, si spiegò gesto e dinamiche di certe diversità. E di affermo di una sinossima, oggi nell'anno, το πρώτο ιστορικό μου στόλιμα, ο αφέντης του Μαρέου, του Ραγκαμπή, γράφηκε στα 1850, αρκετά κοντά δηλαδή στην πρώτη του εμφάνιση του ίδιου στη Δύση. Έκτοτε το ιστορικό μου στόλιμα γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση παντού και φυσικά και στην Ελλάδα. Ορισμοί του ιστορικού του λογοτεχνικού αυτού ίδους έχουν δοθεί τρεις, αλλά ας μείνουμε σε εκείνον που εξαιρετικό κριτικό λογοτεχνία στα πόρτα του Σαββίου και στην τόξη και το θεωρεί το καλύτερο. Ιστορικό είναι το μυστόρημα που έχει ως θέμα πρόσωπα και γεγονότα μιας καταρχένης εποχής και δημιουργεί το ιδιαίτερο χρώμα του τόπου και του χρόνου. Τα όσα θα πω σήμερα για το ιστορικό μυστόρημα δεν είναι άλλο από το όσα μου δίδαξε η κύρα. Δεν είναι θεωρητικός, ούτε ιστορικός, ούτε ιστορικός λογοτεχνίας, ούτε φιλόλογος. Αλλά ένας ενθουσιώδης αναγνώστης, ένας τεχνίτης, που έμαθε κάμπος απάνω στη δουλειά και συχνά διερωτήθηκε τι παραίνει περισσότερο, η ιστορία ή το θεώρημα, ο μύθος δηλαδή, το «μ' αγαπώς, αγαπά, θα σε δολοφονήσω για πάντα». Η απάντηση που δίνω εγώ είναι από όπου και ένα μέτριο με τη στόχη μας στέκει και τουλάχιστον δεν βράπτει, αν είναι σωστή η ιστορία. Δηλαδή ο ιστορικός ιστός, που πάνω του βλέπονται περιπέτειες της ζωής, το διώνα. Ενώ ακόμη και ένα καλογραμμένο με τη στόχη μας δεν στέκει, ή ενδέχεται να είναι και πλαταρό, εάν η ιστορία δεν είναι σωστή. Η ιστορία βλέπετε, εκτός από διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, μπορεί να γίνει και εργαλείο. Αν το κατασκευάσουμε και το συντηρήσουμε καλά, τότε μας δίνει πολλές πληροφορίες για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Μας δίνει παραλληλισμούς που μας βοηθούν να εκτιμήσουμε μια κατάσταση. Μας προσφέρει στοιχεία που είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, επηρεάζουν τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας. Αν όμως δεν το φροντίσουμε όπως πρέπει, το εργαλείο αυτό μπορεί να παραπλανήσει, να θολώσει την εικόνα του τι είμαστε. Και ακόμη χειρότερο, του τι είναι κάποιοι άλλοι. Να δημιουργήσει επικίνδυνες συναισθηματικές φορτίσεις, να μας βάλει σε λαθασμένους δρόμους και να μας οδηγήσει σε καταστροφές. Σκοπιμότητες πλήθους που ξεφτίζουν την αλήθεια είναι τόσο επικίνδυνες όσο και τα σκαταλέγματα της πηξίδας ενωπίου. Τα παραδείγματα είναι πλήθος. Σας συνιστώ μάλιστα το μικρό αλλά πολύ σοβαρό βιβλίο Dangerous Games. Επικίνδυνα παιχνίδια, The Uses and Abuses of History, Λύσεις και Καταχρήσεις της Ιστορίας, της σπουδαίας ιστορικού Μάργαρετ Μακμίλαν, που διοκτήθηκε εγώ μέχρι πολύ λίγο τις ιστορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Στο βιβλίο αυτό ο Μακμίλαν αναπτύσσει το πώς είτε από αμέλεια είτε σκόπιμα η ιστορία μπορεί να γίνει εργαλείο παρανοήσεων ή και αυτόχρημα προβαλλάντας. Να μου πείτε ότι θα κρατάει σίγουρα για τη συγγραφή της ιστορίας, αλλά όχι για το ιστορικό μου τώρα. Όπως συγγραφέα μπορεί να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του. Έτσι φαίνεται, αλλά στην πράξη η ελευθερία αυτή έχει αυστηρά πλαίσια. Δεν πρέπει να παραμένουμε ότι το μυθιστόρημα, επειδή διαβάζεται από ένα βρύδατο κοινό, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μέσο δημιουργίας κοινής γνώμης, προδιαθέσεως, αισθημάτων, φρονήματος. Εδώ όμως αγγίζουμε ένα σημείο που είναι πολύ λεπτό και πολύ επικίνδυνο. Το ιστορικό μυθιστόρημα που στοχεύει σε κάτι. Νομιμοποιείται να γράφετε ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Δηλαδή στην ουσία είναι ίδιος του χωράντας. Η ερώτηση είναι μάτι. Διότι έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η κοινωνική και έχουμε πολλά τέτοια μυθιστόρηματα, δεν είναι ιστορικά ίδιο. Η Χάρια Πετσοστό έγραψε το καλύπτω του Μπάρμπα Θωμά στοχεύοντας την κατάρρευση της δουλείας. Ο Δίκενς έγραψε τον Όλιβερ Τουίστ στοχεύοντας να συγκινήσει τους συμπατριώτες του
δεν τα ξέρει άλλο και για την άρθια κατάσταση των ορθών προφίλων. Ο Γκανταρέ έγραψε, αυτός είναι άλλος συγγραφέας, ο Γκανταρέ έγραψε το «Ο στρατηγός της λεκτής στρατιάς», στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στον Αντωνόση, την εθνική υπερηφάνεια των Αντωνών. Αυτό λοιπόν γινόταν και γίνεται και θα εξακολουθήσει να γίνει. Μπορούμε να μετακρίνουμε πότε νομικοποιείται και πότε όχι. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως υπάρχει ένα απόλυτο πληθύντρο, η ιστορική αλήθεια, τα εξωτερικωμένα στοιχεία. Αυτά ο μυθιστοβιογράφος έχει την υποχρέωση να τα αναζητήσει με όλες του τις δυνάμεις, όπως ακριβώς συνέχει το ιστορικό. Πώς πείσαι την αλήθεια. Ψάχνοντας για τα εξακριβώς. Τι συνέβη και γιατί. Σαν καλός αναπηρικής θα φροντίσει να ακούσει όλες τις πλευρές, να εξετάσει αμερόληπτα όλα τα παιχνίδια, να επισημάνει τις αντιφάσεις, να σταθεί εφεκτικός σε ό,τι του φαίνεται αναξιόπιστο, να εξεχνιάσει τα κίνητρα και κυρίως, κυριότατα, να αντισταθεί στον πειρασμό, να προσαρμόσει τα ευρήματα στις προκαταλήψεις του. Μα δεν είναι αυτό δουλειά ιστορικού, θα το ρωτήσετε. Ένα και εγώ να πάρω ένα εγχειρίδιο ευκαιρία να μάθω τα γεγονότα και μετά να αφήσω την φαντασία μου ελεύθερη στο μισθό μου. Όχι, αυτό δεν αρκεί καθόλου. Και παρακάτω θα σας εξηγήσω γιατί. Ο μυθιστοριογράφος θα δουλέψει αρχικά ως ιστορικός. Θα μεταχειριστεί πηγές, δηλαδή ημερολόγια ανθρώπων εκείνης εποχής, εφημερίδες, αλληλογραφία ή διπλωματικά έγγραφα. Καλό είναι να μην ξεχνά ότι δεν είναι εκπαιδευμένος ιστορικός. Ότι δεν έχει εξασκηθεί στην τεχνική που απαιτείται και δεν έχει ασκήσει το μυαλό του να αμφιβάλλει, να αντιπαραθέτει, να κρίνει, τον ρωτήσει ότι του λείπουν πολλά εμπόδια και άρα πρέπει να προσέχει την πλάτη. Του επιτρέπεται όμως να παρουσιάσει ένα μέρος μιας περίπτωσης υπόθεσης, ενώ ιστορικός οφείλεται να παρουσιάσει το σύνολό της. Ο φυσιολογικός έχει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να διαλέξει ένα μέρος. Το πόνο του Λουέντ, εγώ θα παίρνει ο άνθρωπος, αλλά μαζί του μόνο τον όπλο να δίνει και τον κόρο. Και να το παρουσιάσει αυτό το μέρος. Αλλά όσο καλύτερος ο φυσιολογικός είναι, τόσο πιο πιστά θα απεικονίσει αυτό το μέρος και τόσο πιο σωστά θα το τοποθετήσει μέσα στο όνομα. Επανέρχομαι στα τρία παραπάνω παραδείγματα. Την καλύβα του Παρπαθωμά, τον Όλυμπο Χρήστη και τον στρατηγό στην πυκνή στρατιά. Είναι και τα τρία από το επικίνδυνο κοινό είδο του μυθιστορήματο που έχουν σκοπό να συγκινήσουν και να επηρεάσουν. Τα δύο πρώτα εκτελούν την αλήθεια. Οι συνθήκε στην Αμερικανική Ονόπλο αποδίδουν σωστά. Όπω σωστά αποδίδουν και οι συνθήκε στην Ορθανοτροφία τη Βικτωρινή Αγγλία από το δείχνει. Τι σημαίνει όμω με το στρατηγό τη μικρή στρατιά. Ενώ ο συγγραφέας δημιουργεί ένα επιληπτικό παρελθόν, κατασκευάζει. Όπου οι Ιταλοί και οι Αλβανοί είναι υψηλόφρονες, γενναίοι και τίμοι, ενώ η αξιωματική ενός άλλου μη κατονεμβαλμένου λαού, προφανώς όμως είναι Έλληνες, είναι δειλής, φιλεύουν τους νεκρούς, φιλεύουν και αρπάζουν. Ο φασισμός δεν αναφέρεται στο οποίο πουθενά, ούτε τα πραγματικά γεγονότα της είναι. Τελικής επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας στο 40, ούτε θα τις συμπράξουν των Αλβανών με τους Ιταλούς. Το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα μιας μυθιστοριογραφίας στρατευμένης. Είναι μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί η εξωπάθεια μεταξύ γειτονικών λόγων. Το έργο του Κανταρέ είναι ένα ακραίο παράδειγμα μέσα σε πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα. Όχι τόσο τραυματικά, πράγμα που τα κάνει και πιο επικίνδυνα. Για μένα σεβαστός και τιμητέρος είναι μόνο ο συγγραφέας που συναισθάνεται τη βαριά του ευθύνη να εμφανίσει στο μυθιστόρημά του πιστά τα πρόσωπα και τα πράγματα της στεραμένης εποχής που επέλεξε για να περιγράψει. Το έργο του δεν είναι ένα ασώο παιχνίδι, είναι η δυνάμη εκρηκτική. Και ο χειρισμός της απαιτεί μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο συγγραφέας πρέπει να λειτουργήσει σαν ιστορικό. Θέλει δηλαδή να πλησιάσει όσο μπορεί και αίσθηση πιο αμέρα μόλις
и перасени книги, почти подели на страница. Та нота так ξεκίνησε από ένα πρώτο βιβλίο γενικής ιστορίας και θα καταγράψει την ημερομηνία στην πια, θα αναζητήσει μετά τις υπότερες μελέτες, θα διαβάσει και θα ξαναδιαβάσει λογοτεχνία της εποχής, επιστολές που ίσως θα βρει, φυσικά εφημερίδες. Πάλι και πάλι και πάλι θα διαβάσει εφημερίδες. Και αν λοιπόν έχει επιλέξει μια περίοδο με έντονες συγκρούσεις, θα διαβάσει πολύ τις εφημερίδες και της μιας και της άλλης πλευράς. Τα κύρια άρθρα, αλλά και τα χρονογραφήματα και τις επιφερίδες και τις μικρές αγγελίες. Θα βιβλογυρίσει περιοδικά μόνος για να του γίνει ο κύριος ο τρόπος που την όλη μια ανθρωπιτότητα. Θα ψάξει να βρει τι εργασίες έκαναν και πώς διασκέδαζαν. Θα εξαντλημώσει με τι μέσα μετακινούνται και πόσο γρήγορα. Και θα προσέξει ιδιαίτερως τα μυθιστορήματά του. Θα προσέξει ιδιαίτερως στα μυθιστορήματα τα γραμμένα την εποχή εκείνη, τους διαλόγους, για να καταλάβει πώς μιλούσαν τότε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί αυτό θα του πει πολλά για τα ήθη της εποχής. Και έτσι σιγά σιγά συγκεντρώνεται στο νου του ένα πλήθος από πληροφορίες και εικόνες και σπαράγματα σκηνών. Και συγκρουμένων αντιλήψεων, ένα στοιχείο. Από όπου όμως ξαφνικά ξεχωρίζει μια μορφή. Α, αυτή είναι η ρούδα μου, λέει ο εχθρός. Είναι γεγονός. Αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό που αν το εντάξω στην πλοκή μου θα αναδείξω όλο το πρόβλημα. Οντολογείς τους ήρωές σου και την πλοκή του, την ίδια του ιστορήματός σου, σου την δίνει το υλικό που συγκέντρωσες. Και έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσει κάτι πιστό στην εποχή και την αλήθεια της. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνιάσει ο συγγραφέας. Είναι τόσο εύκολο να σε παρασύρει το παρόν σε αναχρονισμό. Εγώ 5 χρόνια εργαζόμουν για τα περιβαλλόντα. Στα πραγματολογικά είχα την πολύτιμη βοήθεια του αξέχαστου Κώστα Τρενταφύλλου και του επίσης αξέχαστου Νίκου Πολίτη. Που είχαν την καλοσύνη να το διαβάσουν και τελειωμένο. Το περνούσα καθηγητικό κλειδί και ματιά τη αδερφή μου Αλεξάνδρα και τη αδερφή μου Μαρία, που μαζί είχαμε μεγαλώσει την Πάτρα και συχνά ανταλλάσσαμε αναμνήσεις και παλιές ιστορίες. Έγινε η παρουσίαση, δημοσιεύτηκαν φυγές. Και μόνο μετά από 6 χρόνια μου έδωσε μια κυρία από τα Κύθερα και μου επέμειξε ότι στη σελίδα 397 γράφω ότι η κυρία Ζήμπετη έστειλε να αγοράσει 10 κιλά με ρίχνουμε. Κιλά. Πώς κατάφερα να γράψω κιλά εγώ που μεγάλωσα στο κάτω στην Καβράδια και από κάτω τα ζήτια της εποχής εκείνης. Προσκύνισμα λοιπόν χρειάζεται. Προσκύνισμα και πάλι προσκύνισμα για κάθε σκηνή της αφήγησης και για κάθε στήσιο. Πάντοτε με μεγάλη προσοχή και με την επίγνωση πως και δεν πρέπει να κάνει λάθη, πάντοτε δηλαδή με μόνη και τα πνευμοσύνη, θα περάσει ο ιστοριογράφος από το κόσκινο της λογικής του κάθε του σκηνή. Αλλά από το κόσκινο της λογικής θα την περάσει το κάθε αναγνώστης. Είναι με δέκτης ο αναγνώστης, αλλήμον όμως αν μείνει αδρανής δέκτης. Αλλήμον όμως κατά πίνει ό,τι του σερβίρεται. Ανίποτο αναζητεί να τρέφεται με ό,τι ανοησία του προσφέρεται. Ο αναγνώστης έχει και αυτό την ευθύνη να σκεφτεί και να αντιγράψει. Όπως ακριβώς αντιγράφει το κρύο ή τη ζέστη, την υγειρότητα ή το καθαρό αέρα, στο θόρυβο ή στη μελωδία, έτσι και το βιβλίο θα αντιδράσει. Οφείλει να αντιδράσει. Οφείλει να εκπαιδεύσει το μυαλό του να αντιδράσει και να κρίνει. Προκειμένου να ξεχωρίσει και θα πετάξει ως υποβολημαία καλλιέργεια λαβερών παροδίσεων, τι θα θεωρήσει ως άχρηστη σαμούρα που θα το παραμερίσει και τι θα διαβάσει με προσοχή. Θα ξαναδιαβάσει με απόλαυση και θα ανατρέχει σε αυτό για να εμπλουτίζει τις ιστορικές του γνώσεις, να διευρύνει τους ορίζοντες του, να εξετάζει ξεχασμένους προβληματισμούς, έτσι ώστε η περασμένη εποχή, στην οποία θα ζήσει και λίγο μέσα από τον ιστορικό, να συμβάλλει στο να καταλάβει καλύτερα το παρόν και να προχωρήσει πιο στέρεα προς το μέλλον.
Κυρίες και κύριοι, η τελετή αναγόρευσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή της κυρίας Καχούρη στο βιβλίο των επιτήμων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και με τη λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ.